Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κοσλόπλε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Νατσούλε. Τι καλημέρα, λέει τον Εστόριο. Είναι λίγο παράδοξο. Ανοιχτά τα σχολεία στον Εστόριο και κλειστά σε Άργος Καστοριά. Τι έχει συμβεί εκεί, για πείτε μας. Ακούστε λίγο. Η πρόγνωση έλεγε ότι θα ξεκινήσει να χιονίζει από το πρωί. Ναι. Όχι από το βράδυ. Ναι. Εάν είχε ξεκινήσει η χιονόπτωση από το βράδυ, ναι, και είχε δημιουργηθεί ένα ύψος χιονιού α, προφανώς θα έκλεινα και εγώ τα σχολεία. Ναι. Ξεκίνησε όμως 5 η ώρα. Καταβολικά, ναι, δεν νομίζω ότι είναι στη φιλοσοφία μου, δεν θέλω να κρίνω κανέναν να κλείνω τα σχολεία προκαταβολικά πριν αρχίσει να χιονίζει. Άρα λέω, θεωρείτε ίσως λάθος την απόφαση των άλλων όχι, δύο δημάρχων. Όχι, δεν κρίνω τίποτα, όχι. Γιατί εδώ στην Καστοριά υπάρχουν και μεγάλες αποστάσεις, πολλά χωριά, πολλά λεωφορεία. Πολλές μετακινήσεις και κυρίως. Κόσμος, ναι. Μικρές μετακινήσεις από το Κρανοχώρι μέχρι τον Εστόριο είναι μεγαλύτερη μετακίνηση. Έτσι, είναι τελείως διαφορετικά οι τα συνθήκες, δεδομένα και οι συνθήκες στην περιοχή. Ναι, γιατί όντως μπορεί να παραξενευτεί κάτω. Μα έκλεισαν Καστοριά και Άργος και δεν έκλεισε τον Εστόριο. Ναι, γιατί οι μετακινήσεις εκεί είναι πολύ μικρές και εύκολες να γίνουν. Είναι λίγα τα παιδιά, είναι εντός οικισμού. Κάποια παιδιά μετακινούνται από το Κρανοχώρι προς τα δω. Εντάξει, είναι διαφορετικά τα πράγματα εδώ πέρα. Δεν είναι τόσο πολλά τα χωριά, τόσες πολλές μετακινήσεις από πολλές περιοχές, από τα Κορέστια κτλ. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά για το χιόνι. Ναι. Το χιόνι ξεκίνησε γύρω στις 6 το πρωί. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει 2 δάχτυλα χιόνι, 3 δάχτυλα το πολύ στον Εστόριο και χιονίζει ελαφρώς. Οι δρόμοι είναι σχεδόν μαύροι, εκτός από κάποια σημεία. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μαύροι. Ναι. Έχει 3-4 πόντους στην Διποταμία και έχει 4-5 πόντους στην Κοτήλη που είναι το ψηλότερο σημείο. Δηλαδή μέχρι αυτή τη στιγμή είμαστε μια χαρά. Εγώ έκανα το αντίστροφο πράγμα με τα σχολεία. Ναι. Θα κλείσουν τα σχολεία μία ώρα νωρίτερα. Α. Επειδή θα χιονίζει όλη την ημέρα. Ναι. Και τώρα χιονίζει. Α, τώρα αυτή την ώρα χιονίζει τον Εστόριο. Χιονίζει ελαφρώς. Χιονίζει όμως. Ναι. Και θα συνεχίσει από ό,τι διαβάζουμε να χιονίζει μέχρι αργά το βράδυ. Μάλιστα. Άρα είπα να σχολάσουν μία ώρα νωρίτερα και θα δούμε το απόγευμα πώς θα πάει το χιόνι και τι ύψος χιονιού θα έχουμε και μέχρι το βράδυ θα πάρουμε απόφαση για την αυριανή λειτουργία. Ανοιχτά ή κλειστά ή πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Άρα μισό λεπτάκι, σήμερα τα σχολεία στον Εστόριο, στο Δήμο Εστόριο θα κλείσουν μια ώρα νωρίτερα. Μια ώρα νωρίτερα, ναι, έχουν ειδοποιηθεί όλοι, ναι, και τα λεωφορεία και τα λοιπά για να τους παραλάβουν και θα φύγουν μια ώρα νωρίτερα. Μάλιστα. Οπότε για να δούμε, το απόγευμα βέβαια θα βγει και η ανακοίνωση. Το απόγευμα θα δούμε πώς θα πάει το χιονιάς όλη την ημέρα. Ωραία. Και το απόγευμα θα σταθμίσουμε τα πράγματα για αύριο. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα στην κατάσταση των υπολείπων περιοχών. Για Πεύκο μας λένε ότι είχε χιόνι ο δρόμος και μάλιστα μας έστειλαν και κάποιες φωτογραφίες από χθες. Είναι ο κεντρικός δρόμος εκεί, είναι υπεύθυνη η νομαρχία. Θα πάμε λίγο να δούμε και εκεί. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν από πλευράς περιφέρειας, η περιφέρεια τώρα, η αντιπεριφέρεια Καστοριάς. Πρώτης προτεραιότητας είναι ο δρόμος Νεστόριο, Κοτήλη, ναι, Κυψέλη, όχι στο χωριό Κυψέλη, διασταύρωση Κυψέλης μέχρι, ναι, το Επταχώρι κάτω. Πρώτα καθαρίζεται αυτός και στη συνέχεια καθαρίζει το Νεστόριο, Πεύκο, Πευκόφυτο, Χρυσή, Επταχώρι. Έτσι. Τώρα πιστεύω ότι αν τελειώσει ο καθαρισμός του πρώτου δρόμου θα καθαριστεί στη συνέχεια και ο δεύτερος δρόμος. Μάλιστα. Τα μηχανήματα της νομαρχίας τα βλέπετε εκεί, κύριε Κοσλόπουλε, δηλαδή, τα μηχανήματα της νομαρχίας. Σαν την περιφέρεια, είναι στους δρόμους εκεί. Κοιτάξτε, του ορεινού όγκου του. Εγώ δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή, είμαι στο γραφείο μου. Ναι. Οι αντιδήμαρχοι είναι έξω και οι πρόεδροι. Ναι. Δεν έχω επικοινωνήσει ακόμα. Τώρα ήρθε ο πρόεδρος του Εστορίου προηγουμένως εδώ πέρα και μου είπε ότι τα πράγματα είναι καλά στον Εστόριο, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ναι. Δεν μπορώ να δώσω πληροφορία αν τα μηχανήματα της περιφέρειας είναι έξω. Στους κεντρικούς επαναλαμβάνω. Θα πάμε και σε λίγο αντιπεριφέρεια για να δούμε πού κινείται και ο στόλος της αντιπεριφέρειας σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα πάντως η δική σας περίπτωση είναι πάντα από τις πρώτες που πηγαίνουν, αλλά θα δούμε σε λίγο. Ναι. Άρα λοιπόν και απόγευμα βγαίνουν και οι ανακοινώσεις για την αυριανή λειτουργία των σχολείων. Να δούμε πώς θα πάει το χιόνι για να αποφασίσουμε αν θα ανοίξουμε μία ώρα διδακτική αργότερα, δύο ώρες διδακτικές αργότερες ή αν θα κλείσουν τελείως τα σχολεία. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν το ύψος του χιονιού, θα δούμε την πρόγνωση για αύριο, το κρύο, ναι, την παγωνιά, ναι, 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 κτλ. Ναι, ναι. Θα τα σταθμίσουμε όλα αυτά τα πράγματα και έγκαιρα τα απόγευμα, και έγκαιρα θα, πάρουμε το απόγευμα την θα υπάρχει ανακοίνωση. Ωραία. Για την Κοτήλη έχουμε στείλει ήδη ιδιώτη μηχανηματά, ο οποίος
θα ξεκινήσει από το μεσημέρι να καθαρίζει και τα λοιπά. Μέσα στην Κωτήλη εννοείται. Μέσα στην Κωτήλη. Εμείς είμαστε μέσα. Γιατί και προχθές με τα προηγούμενα χιόνι καθαρίσαμε τους δρόμους της Κωτήλης, τους εσωτερικούς δηλαδή. Η περιφέρεια έχει το κεντρικό δρόμο όπως σας είπα. Μέχρι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι ελεγχόμενα. Μάλιστα. Ελπίζω να συνεχίσουν έτσι ή ό,τι και αν συμβεί θα το αντιμετωπίσουμε. Πάντως πρέπει να είναι ωραία. Πρέπει να είναι ωραία. Δηλαδή να πάμε Κωτήλη, να πάμε εκεί στο καφενείο τώρα. Το χιόνι έξω, να μας ψήσει τίποτα και ο μάστορας. Μια χαρά είναι, κύριε Κωστιόπουλε. Κοιτάξτε, η Κωτήλη είναι πανέμορφη. Ας χαρούμε ορισμένα πράγματα στη ζωή μας. Η Κωτήλη είναι πανέμορφη και επειδή τώρα λόγω κορονοϊού δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε μεγάλες εξορμήσεις και ταξίδια, ναι, τέτοια εσωτερικά ταξίδια σε διάφορες όμορφες περιοχές επιβάλλονται. Επιβάλλονται, μπράβο, ακριβώς αυτό. Επιβάλλονται. Έτσι να ενισχυθεί και η τοπική οικονομία. Έτσι. Και να χαρεί ο κόσμος αυτή την ομορφιά. Γιατί τώρα δεν είναι ένα μέτρο χιόνι. Που ταξιδεύουν άλλοι χιόνι για να τη δουν. Ταξιδεύουν χιλιόμετρα για να τη δουν. Και εδώ την έχουμε δίπλα μας, αλλά την αγνοούμε. Έτσι. Αυτό συμβαίνει και στον Εστόριο. Και στον Εστόριο υπάρχουν μαγαζιά και στην Κωτήλη και στα υπόλοιπα χωριά. Γιατί όχι, γιατί όχι. Παντού. Να πάει ο Καστοριανός παντού, να το χαρεί. Και τα λοιπά. Μπορεί ο κόσμος να κάνει τις εξορμήσεις. Τέλεια. Κύριε Κοσλούπα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε την ανακοίνωσή σας και από το Δήμο. Θα περιμένετε το απόγευμα. Εντάξει. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.